της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Όσοι πρόλαβαν να πεταχτούν λίγα δευτερόλεπτα μετά το σεισμό έξω από τη μοιραία πολυκατοικία στο Αίγιο, είναι αυτοί οι οποίοι σώθηκαν. Οι υπόλοιποι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους, εγκλωβίστηκαν στα συντρίμια της μοιραίας πολυκατοικίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πολυκατοικία κατέρευσε κατά το ίμιση. Το δεύτερο ίμιση της πολυκατοικίας αυτής, το ίμιση δηλαδή το οποίο βλέπει προς τη μεριά της θάλασσας, έχει πάθει σοβαρότερες ζημιές, αλλά δεν έχει όμως καταρρεύσει. Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Έχει καταρρεύσει και έφτασε μέχρι τον δεύτερο όροφο. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο εναντίον του τσιμέντου και του χρόνου. Προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία εκείνα στα οποία υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα. Ο εντοπισμός των εγκλωβισμένων ατόμων γίνεται είτε με ηχητικό σήμα, φωνάζουν δηλαδή κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα ονόματά τους και προσπαθούν να ακούσουν κάποια απάντηση ζωής, ή με κάποια μηχανήματα τα οποία έχουν έρθει από την Αθήνα. Ένα έργο εξαιρετικά δύσκολο και πάρα πολύ λεπτό, αφού πρέπει να προχωρούν κυριολεκτικά ανάμεσα από τα χαλάσματα για να εντοπίσουν το σημείο στο οποίο βρίσκεται το εγκλωβισμένο άτομο. Και όχι μόνο αυτό. Από τη στιγμή που εντοπιστεί ο εγκλωβισμένος, πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ λεπτή προσπάθεια για να απεγκλωβιστεί, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τη ζωή του και για τη σωματική του ακαιρεότητα. Σε ποια φάση βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες? Ψάχνουμε να βρούμε ένα κοριτσάκι μαζί με τον πατέρα του. Την Ειρήνη. Την Ειρήνη και μαζί με τον πατέρα του, τον Παναγιώτη. Έχετε εντοπίσει κάποιο στρώμα, έχετε κάτι, έχετε βρει? Φαίνεται ότι είναι ένα παιδικό δωμάτιο εδώ ακριβώς από πίσω. Προσπαθούν και οι πυροσβέστες. Είναι ο τέταρτος όροφος εδώ που είμαστε. Είναι ο τέταρτος όροφος. Δεν γίνεται πιο κάτω. Είναι μια αγωνιώδης προσπάθεια των σωστικών συνεργείων να μπουν μέσα από τα χαλάσματα σε ένα παιδικό δωμάτιο. Έχουν προσδιορίσει από κάποια παιδικά τετράδια, από κάποια παιδικά βιβλία τα οποία έχουν ανασύρει μέσα από τα συντρίμια, έχουν προσδιορίσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται το παιδικό δωμάτιο. Παναγιώτη! Δεν είναι σωστό να πει κανείς ώρες, μέρες και κάτι τέτοιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια, να καταφέρουμε να βγάλουμε αυτή την πλάκα η οποία εμποδίζει και τη συνέχιση του υπολείπου έργου, και το υπόλοιπο έργο είναι στη μεριά που βλέπουμε προς τα εδώ, έτσι ώστε να συνεχίσει η διείσδυση των ανδρών της ΕΜΑΚ και όροφο-όροφο να ψάξουν για να βρούνε όσους ανθρώπους έχουν μείνει, είτε σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι άντρες των σωστικών συνεργείων είναι πραγματικά η τόνη από τον πετόν που βρίσκουν μπροστά τους. Όσο και αν προσπαθούν με αξίνες και με κομπρεσέρ να τα διασπάσουν, είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο. Κάποια στιγμή άρχισε να καταραίει η πολυκατοικία. Λοιπόν, εκεί μας πλάγωσε από κάτω τα τσιμέντα. Και είπαμε ότι κάπου εδώ είναι το τέλος μας. Αλλά είχαμε κάποια τύχη να πούμε και την γλιτώσαμε. Πώς καταφέρατε και βγήκατε μέσα από τα συντρεμιά, ήταν και στον δεύτερο όροφο? Ναι. Κάπου βρήκαμε κάποιο κενό. Κάπου με τα χέρια, κάπου ξέρω εγώ, να πούμε πετάξαμε και κάποια τσιμέντα και έτσι αποκλωβιστήκαμε και βγήκαμε έξω. Η διάρκεια του σεισμού πώς ήταν, μπορέσατε έτσι να προσδιορίσετε? Αν και ήμουν από τον ύπνο, αν ήταν δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα έχει πρόβλημα. Είναι περίεργο όμως ότι κατέρευσε η πολυκατοικία ενώ τα διπλανά κτίρια δεν έχουν πάθει ζημιές. Ίσως φταίει και η κατασκευή. Πότε ήταν κατασκευασμένη η ιστορία? Εσείς είστε και ιδιοκτήτρια. Πότε ήταν κατασκευασμένη? Είναι πριν 12 χρόνια κατασκευασμένη. Αλλά το βλέπετε και μόλις σας ότι η πολυκατοικία είναι χάρτινη. Δεν υπάρχουν σίδερα, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το ξέραμε, το είχαμε υπόψη μας από την ώρα που το πήραμε και μετά, ότι κάποια στιγμή θα έπεφτε στο κεφάλι μας. Αυτό πώς το είχατε διαπιστώσει, είχατε γίνει? Πέστα. Ακούστε το. Τι να διαπιστώσει, όταν βλέπει ένα σπίτι και με τον παραμικρό σεισμό πηγαίνει έτσι και ραγίζουν τα πάντα, πέφτουν όλα, κάπου καταλαβαίνει ότι είναι άχρηστη. Καταλαβαίνει ότι είναι άχρηστη. Όταν γίνεται σεισμό 3 ρίχτερ και βλέπει και ραγίζουν τα πάντα, είναι άχρηστη. Φυσικό και πάμε να το καταλάβει. Ήσασταν από του πρώτου που φτάσατε εδώ, κύριε Καρανικόλα. Ποια ήταν η κατάσταση που αντιμετωπίσατε 20 λεπτά περίπου μετά το σεισμό? Επικρατούσε πανικό. Είδαμε την πολυκατοικία κατά τα 2 τρίτα να έχει καταρρεύσει.
Μετά από λίγα λεπτά βγήκαν οι πρώτοι τρεις νεκροί και οι πρώτοι δύο τραυματίες. Δίπλα ακριβώς στη μοιραία πολυκατοικία της οδού Δεσποτοπούλου 1 βρίσκεται το νεοκλασικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται το 2 του Αιγείου. Ένα κτίριο πάρα πολύ παλιό, το οποίο όμως έχει πάθει ελάχιστες ζημιές. Και το περίεργο είναι ότι τρία σπίτια πιο εκεί, δηλαδή ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται η πολυκατοικία αυτή, κατά το ίμιση τουλάχιστον, έχει καταρρεύσει τελείως. Όπως επίσης και τα διπλανά κτίρια, γύρω δηλαδή από τη μοιραία πολυκατοικία, έχουν υποστεί ελάχιστες έως καθόλου ζημιές. Γεννάται λοιπόν το ερωτηματικό, κατά πόσο η κατασκευή της πολυκατοικίας ήταν τέτοια που θα μπορούσε να αντέξει σε ένα σεισμό της τάξης των 6 και 6,5 ρίχτα, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περιοχή όπως αυτή του Αιγείου, η οποία είναι σεισμογενής. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.